Ευλογητός ο Θεός, ο οποίος δια των μαθητών αυτού εσαγήνευσε την Οικουμένη ολόκληρον. Αυτά είναι τα λόγια τα οποία είπαμε προηγουμένως και αυτά τα λόγια είναι εκείνα τα οποία ακούονται αλλά δεν κατανοούνται. Προτού όμως εισέλθουμε εις το Θείον Κήρυγμα, το οποίο έχει την αρχή της Θείας Πίστεως, την οποία έχουμε ως κληρονομία στη ζωή μας, την πίστη την οποία έχουμε ως στήριγμα στη ζωή μας, αυτήν την πίστη την οποία δεν έχουμε ποτέ κατανοήσει πώς εστερεώθη μέσα στην ψυχή μας, αυτήν τη σημερινή ημέρα ήρθε ο Πανάγκαθος Θεός δια πρεσβειών της Πανακράντου του Μητρός και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου να μας δώσει δύναμη λόγου να ερμηνεύσουμε όσο μας είναι δυνατόν πώς εστερεώθη αυτή η πίστη στην οποία έχουμε. Πώς δημιουργήθη και πώς εστερεώθη μέσα στην ψυχή των ευσεβών χριστιανών. Διότι η αγάπη μας είναι η ορθοδοξία μας. Είναι αυτή η οποία εστήριξε την Οικουμένη ολόκληρον. Μέσα όμως στην μεγάλη αυτήν απόσταση των ετών, των αιώνων, έχουμε και τα γεγονότα τα οποία υπενθυμίζουν ημέρας θλιβεράς. Έχουμε γεγονότα τα οποία συγκλονίζουν εκείνους οι οποίοι πιστεύουν στον Θεό. Έχουμε τα λεγόμενα σημεία των καιρών. Αυτά τα οποία το Ιερό Ευαγγέλιο πάντοτε υπενθυμίζει και λέγει. Προσέξετε, λέγει, ότι θα γίνουν τέτοια γεγονότα επάνω στην γη, τα οποία θα αφυπνίσουν τους πιστούς. Οι άπιστοι δεν θα γνωρίζουν τίποτε. Θα τα βλέπουν και θα τα ερμηνεύουν ή με την απιστία του ή βάσει της επιστήμης, η οποία επιστήμη δεν θα έχει τον Θεό ως στήριγμα. Και θα τα βλέπουν όλα αυτά μέχρι τη στιγμή που θα έρθει ο Κύριος μας επί των νεφελών του ουρανού και θα προσπαθούν αυτοί πώς να ερμηνεύσουν με την επιστήμη ότι είναι φαινόμενο, δεν είναι η πραγματικότητα. Είναι παγίδα, δεν είναι η πραγματικότητα. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι εκείνον το οποίο περιμένει ο κόσμος. Αυτά κατορθώνει η σημερινή επιστήμη και χωρίς Θεόν επιστήμη. Πλην όμως πώς μπορούν να διερμηνευθούν όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, και θα σας μεταφέρω πριν τρεις μέρες τι έγινε στον μεγαλύτερο κάμπων τον οποίον έχει η Ελλάδα, των Θεσσαλικών κάμπων. Όσοι έχετε αντιληφθεί και προσέξατε αυτήν την είδηση την οποία δείχνουν οι τηλεοράσεις, θα έχετε ήδη πραγματικά σημεία των καιρών. Έπεσε χάλαζα φοβερή, αέρας φοβερός, πλημμύρα μεγάλη και κατέστρεψε τα πάντα. Δεν αφήκε τίποτε. Από εκείνο το διαβολόχορτο το οποίο λέγεται καπνός μέχρι τα σιτάρια, μέχρι τα κριθάρια, μέχρι τα αμπέλια, μέχρι τα δέντρα, τα οκοροφόρα τα οποία μας δίδουν αυτά τα φρούτα, δεν έμεινε τίποτε, εκαλύφθη με χάλαζαν φοβερή, μεγάλη σαμπάλα,
και από πλημμύρα η οποία ισοπαίδωσε τα πάντα. Δεν αφήκε τίποτε όρθιο. Αμέσως οι επιστήμονες είπαν ότι τούτα είναι φαινόμενα τα οποία ήταν άλλοτε στα βουνά, λέγει, τώρα κατέβησαν στις πεδιάδες. Δεν είπαν την πραγματικότητα, ούτε μπορούν να την πούν. Πραγματικότητα όμως είναι μία την οποία θα αποκαλύψουμε αυτή τη στιγμή. Όλοι οι χωριάτες βλασφημούν τα θεία. Εάν γίνει κάτι μπροστά τους, αμέσως η βλασφημία στο Χριστό μας και στην Πανηγία μας ανεβαίνει ως νέφος εις τον θρόνο του Θεού. Καλύπτει ολόκληρο την Ελλάδα και ανεβαίνει, μπορείτε να τη φανταστείτε, τη βλασφημία να ανεβαίνει στο θρόνο του Θεού ημέραστα και νυχτός. Το πρώτο τούτο είναι το φοβερότερο πάντων και το δεύτερο, η παράβαση της εντολής του Θεού. Ποια εντολή του Θεού? 6 μέρες λέγει να εργάζεσαι, την δε 7η να την αφιερώνεις σε μένα, λέγει, διότι εγώ δημιούργησα τα πάντα και εγώ επιτρέπω τα πάντα. Πλην όμως αυτά δεν τηρούνται και επειδή δεν τηρούνται, ιδού και η οργή του Θεού. Οι επιστήμονες ζητούν άλλες λύσεις, με άλλους τρόπους να ερμηνεύσουν αυτά τα φαινόμενα. Πλην όμως και η Αγία Γραφή επικυρώνει αυτά τα οποία γίνονται όταν λέγει ότι θα γίνουν πόλεμοι κατά τόπους, θα γίνουν σεισμοί κατά τόπους, θα γίνουν πλημμύρες και καταστροφές κατά τόπους. Δεν επιτρέπει ο Θεός, όπως εγένετο ο κατακλυσμός, να ξαναγίνει δεύτερα φορά, αλλά τα φαινόμενα αυτά θα γίνονται κατά τόπους, σε ορισμένα μέρη, λέγει. Και θα γίνει ακαταστασία, λέγει, επάνω στην γη. Θα γίνει, λέγει, και αγωνία εις τον κόσμο το τι θα επακολουθήσει. Ο κόσμος θα βρίσκεται μέσα στην αγωνία. Άραγες, τι θα γίνει αύριο? Άραγες, μεθαύριο, τι θα γίνει? Και όλα αυτά είναι εκείνα τα γεγονότα τα οποία ακριβώς μας τα παρουσιάζει ο Θεός μας και εμείς δεν μπορούμε να τα δούμε, διότι ακριβώς δεν τα πιστεύουμε. Δεν μιλώ για τα παιδιά του Θεού τα οποία ακούν λόγων Θεού. Ομιλώ για αυτόν τον κόσμο ο οποίος ζει μέσα στην άγνοια, μέσα στο σκοτάδι και μέσα στην αδιαφορία. Πλην όμως δεν διαρωτήθη ποτέ κανείς, προτού πλαστεί ο κόσμος αυτός ο οποίος ονομάζεται δημιουργία της φύσεως από τον Θεό, προτού πλαστούν αυτά τα οποία βλέπουμε μπροστά μας, τα ορατά και τα αόρατα, τα οποία τα βλέπουν μόνο οι πιστοί, ο ουρανός και η γη, προτού πλαστούν αυτά, τι υπήρχε? Υπήρχε ένα χάος ολόκληρο, ένα ουδέν, μία άβυσσος, τίποτα δεν υπήρχε. Θα φανταστούμε ακριβώς ότι τούτα τα οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή δεν υπήρχαν ποτέ. Μόνο χάος, μόνο άβυσσος, μόνο ένα τεράστιο μηδέν, τίποτε. Μέσα από αυτό το χάος λοιπόν ο Πανάγαθος Θεός, μέσα από την άβυσσο, μέσα από αυτό το ουδέν, έγινε το μέγα θέατρο των θαυμάτων. Τα θαύματα τα οποία ακριβώς σήμερα ζητεί ο άνθρωπος της απιστίας και λέγει πού είναι ο Θεός. Δεν βλέπει γύρω του, δεν βλέπει πάνω, δεν βλέπει τα μεταξύ του ουρανού και της γης, δεν βλέπει τη θάλασσα και τα εναυτή
και λέγει δημιουργήθησα λέγει μόνα τους. Αυτό το θέατρο των θαυμάτων τα οποία ακριβώς ομολογούν την ύπαρξη του Θεού. Δεν δύναντο διουδενός άλλου τρόπου να παρουσιαστούν, να χτιστούν, να εφαρμοστούν στην θέση των, εάν μη ήτο η παντοδύναμος δεξιά του υψίστου. Αυτό σε δημιούργησε τα όσα βλέπουμε. Αυτό σε δημιούργησε τα πάντα. Αυτό σε δημιούργησε εκείνα που δεν βλέπουμε και αυτά που βλέπουμε. Δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη, λέγει η Αγία Γραφή. Η δεξιά σου χέρ, Κύριε, συνέτριψε, λέγει, και τους υπεναντίους οι οποίοι είναι άπιστοι και δεν θέλουν να πιστεύσουν με αυτά τα οποία εσύ μας δείχνεις καθεκά στην ημέρα. Και πριν χτιστεί αυτός ο κόσμος της χάριτος, αυτός ο κόσμος ο οποίος δημιουργήθηκε και τον βλέπουμε μπροστά μας, δημιουργήθηκε και η χάρις της Εκκλησίας του Χριστού. Πριν αρχίσει η πίστης και η Ορθοδοξία, τι ήταν επάνω στον κόσμο. Τώρα έχουμε την πίστη, έχουμε την Ορθόδοξη πίστη, έχουμε αυτήν την οποία ανεκήρυξε ο Χριστός ο ίδιος. Προτού όμως δημιουργηθούν αυτά τα πάντα, τι υπήρχε. Ένα χάος ασεβίας. Υπήρχε μια άβυσσος απολίας. Υπήρχε το ουδέν της δικαιοσύνης και το ουδέν της αγιότητος. Τίποτα δεν υπήρχουν από αυτά τα οποία απολαμβάνουμε εμείς σήμερα. Από μέσα σε όλον αυτό το χάος και την άβυσσον και τον κόσμο ολόκληρο θα βγάλαμε ένα κομμάτι μόνο, το οποίο ονομάζεται και ονομάζεται μέχρι τη στιγμή αυτής Ιουδαία. Για να σταματήσουμε ως εδώ θα πούμε ότι το Σάββατο η Εκκλησία μας εορτάζει ένα όνομα το οποίο δεν το ξέρουν οι πολλοί χριστιανοί και όταν το ακούσουν ανατριχιάζουν, διότι υπήρξε όντως το φοβερότερο όνομα επάνω στην πλάση. Είναι ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης, ο οποίος επρόδωσε τον Κύριον και ή το μέλος των 12 Αποστόλων. Πλην όμως ο Κύριός μας, επειδή ο Ιωσήφ ήταν ο επίγειος άγγελος ο οποίος εφύλατε τον Χριστό μας όταν γεννήθηκε στούτον τον κόσμο ως βρέφος και το μετέφερε δεξιά και αριστερά για να γλιτώσει από την κακία του κόσμου, από τον Ηρώδη, και εφύλατε την Παναγία μας, ο Ιωσήφ είχε υιούς και θυγατέρες. Και μεταξύ των υιών αυτών υπήρχε και ένα όνομα το οποίο ονομάζεται Ιούδας Θαδαίος ή Λεβαίος. Και αυτός είναι αδελφόθεος, όπως ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος, έτσι ήταν και ο Ιούδας ο αδελφόθεος, αδελφός του Κυρίου δηλαδή, ή το γιος του Ιωσήφ. Αυτόν τον Ιούδαν τον εορτάζομαι το ερχόμενο Σαββάτο και επειδή μετά την προδοσία την οποία διέπραξε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, όλος ο κόσμος μόλις ακούσε το όνομα αυτό ανατριχιάζει μπροστά στην προδοσία την οποία επίησε. Ο Ιούδας δεν έχει άλλο όνομα πάνω στη γη από τους Ορθοδόξους, δηλαδή να βαπτιστεί ένα όνομα και να λέγεται Ιούδας.
Και ο Ιούδας ο αδερφόδιος έκανε παράπονο στον Χριστό και του λέγει, Κύριε μου, του λέγει, με μισεί ο κόσμος, λέγει, και δεν βγάζει το όνομά μου. Και του είπε ο Κύριος ότι επειδή ακριβώς μνημονεύεται αυτός ο προδότης ο οποίος με πρόδωσε, εγώ θα σου δώσω, λέγει, την χάρη μου να θεραπεύεις όλες τις ασθενείες πάνω στη γη, οποιανδήποτε ασθένεια. Και του έδωσαν του Ιούδα τη χάρη ο Χριστός μας να τον υπεκαλούνται οι πιστοί και εκείνος να βοηθεί και να θεραπεύει αυτούς οι οποίοι τον επικαλούνται. Μέσα από αυτό το χάος λοιπόν βγάζουμε την Ιουδαία. Η Ιουδαία η οποία εκράτησε και προσκυνούσε τον Θεόν τον αληθινόν. Ενώ όλα τα άλλα τα κράτη πάνω στην γη, οι φυλές και οι γλώσσες, ουδεμία εσέβετο τον Θεόν, ουδεμία προσκυνούσε τον Θεόν, ουδεμία άλλη θρησκεία και πίστης πάνω στην γη, μόνον η Ιουδαία ή το εκείνη η οποία εκράτησε τον Θεόν των αληθινών. Επίστευεν στον Θεόν των αληθινών, των δημιουργών των πάντων. Ο κόσμος ήταν γεμάτος από ειδωλολάτρας και είδωλα. Δεν επίστευε κανείς τον Θεόν των αληθινών, ημιμόνον η Ιουδαία ολόκληρος, δηλαδή οι Εβραίοι. Η Αίγυπτος, η Ελλάς, η Ρώμη ήσαν τα ευγενέστερα μέρη του κόσμου. Ήταν τα πιο εξελιγμένα μέρη του κόσμου, τα οποία είχαν αρχάς μεγάλας. Βασιλείς και λαοί, σοφοί και αγράμματοι, άντρες και γυναίκες, γέροντες και παιδιά, υιοθέτησαν τον κτίστην και δημιουργών και προσκυνούσαν τα χτίσματα. Δεν προσκυνούσαν τον κτίστη, ο οποίος δημιούργησε αυτά τα οποία βλέπουμε, αλλά προσκυνούσαν και ελάτρευαν τα χτίσματα αντί τον κτίστη, τα δημιουργήματα αντί των δημιουργών. Ποιος ελάτρευε και ποιος έβλεπε τον Θεό τον ίδιο? Μόνον οι Ιουδαίοι έβλεπαν τον Θεό. Εκείνοι εγέννησαν τους προφήτες, τους πατριάρχες. Εκείνοι εγέννησαν τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτούς οι οποίοι εκράτησαν τον Θεό των αληθινών και εξ αυτών των Ιουδαίων εγεννήθη ο Χριστός. Ερχόμεθα σήμερα βέβαια να αντικρούσουμε και τους Ελληνολάτρας, οι οποίοι θέλουν να λάβουν και επισημότητα από την Βουλή των Ελλήνων ότι είναι μια ξεχωριστή θρησκεία η οποία πιστεύει ότι ο Χριστός ήταν Έλληνας. Δεν ήταν Έλληνας. Ο Χριστός ήταν Ιουδαίος. Εγεννήθη από τους Εβραίους. Η Παναγία μας δεν είναι το Ελληνίδα ή το Ιουδαία και κατήγετο από την πόλη εκείνη η οποία ονομάζεται Ναζαρέτ και έλαβε και ο Κύριός μας το όνομα Ναζωραίος. Το Θεό λοιπόν των αληθινών δεν τον έβλεπε κανείς. Ελάτρευαν τον ήλιο, άλλος ελάτρευε την σελήνη, δηλαδή το φεγγάρι, άλλος ελάτρευε τα άστρα, άλλος ελάτρευε τα ζώα, άλλος τα φυτά. Ο καθένας ελάτρευε ό,τι ήθελε. Και μάλιστα εθεοποιούσαν και το πάθος των. Ό,τι πάθος είχε, δημιουργούσαν και έναν Θεόν. Και επειδή η πίστη είναι ο πρώτος κανόν της ζωής μας,
μόνον επίστευαν εκείνοι οι οποίοι ακριβώς εκράτησαν και την αληθινή θρησκεία, την θρησκεία του αληθινού Θεού. Τότε ποιος εφοβεί το να φωνεύσει τον άλλο? Μόνον εκείνοι οι οποίοι εσέβονται τον Θεό. Βλέπετε σήμερα, επειδή δεν μας αρέσει ο Θεός, εισήρθε ο διάβολος μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και οι φόνοι οι οποίοι γίνονται, γίνονται με τόση ευκολία χωρίς να φοβούνται τον Θεό. Και ο άνθρωπος ο οποίος δεν φοβεί τον Θεό ποιεί τα πάντα. Ποιος εντρέπεται τότε να πορνεύσει? Οι πορνείες ήσαν εις πρώτην ζήτηση, όπως είναι και σήμερα. Και εξ αυτού δυνάμεθα να βγάλουμε και το συμπέρασμα ότι η ανθρωπότης έφυγε πλέον από τον Θεό. Δεν λογαριάζει τον Θεό. Ποιος εφοβεί το να επεμβαίνει εις την γυναίκα του αδερφού του, να μοιχεύει, αφού προσκυνούν τον Θεοί αιμοβόροι, όπως ο Άρης και ο Ηρακλής ήσαν θεοί του πολέμου, μόνον το αίμα ή το δι' αυτούς, και έτσι δημιουργήθησαν οι δύο αυτοί θεοί ως θεοί πολέμου και αίματος. Δημιουργήθησαν θεοί πόρνη και μοιχή, όπως είναι ο Ζεύς και η Αφροδίτη. Ελάτρευαν αυτούς τους θεούς. Ποιος ειδύνατο τότε να κάνει το καλό? Ποιος επίστευε στην ελπίδα του παραδείσου? Ποιος να αποφύγει το κακό? Ενώ δεν είναι ο φόβος της αιωνίου κολάσεως, όλοι έπραταν το κακό. Σήμερα για να σωθείς, αδερφέ μου, πρέπει να έχεις τον φόβο της κολάσεως και να λέγεις πάντοτε, αν πράξω το κακό, η τιμωρία μου θα είναι η αιώνιος κόλασης. Τότε αποφεύγεις την αμαρτία. Εάν δεν ενθυμίσαι την αιώνιον καταδίκη η οποία ετοιμάστηκε δια των διάβολων και εκείνους οι οποίοι θα αγαπούν τον διάβολο, δεν μπορεί να αποφύγεις την αμαρτία. Πράττεις την αμαρτία και δεν φοβείσαι τίποτε. Εφόσον δεν φοβείσαι την κόλαση, το πυρ λέγει το αιώνιον, το οποίο θα καίει χωρίς να σταματά ποτέ. Και εκείνος ο οποίος θα καίεται, διότι η φωτιά, γνωρίζουμε ότι όταν καίει κάτι γίνεται στάχτη. Στην κόλαση όμως, εκείνος ο οποίος θα καίεται δεν θα μεταβάλλεται σε στάχτη, αλλά το πυρ λέγει το αιώνιον θα κατακαίει αυτόν τον άνθρωπο χωρίς να εξαφανίζεται. Μπορούμε να φανταστούμε ότι πάνω σε ένα κεράκι δεν μπορεί να βάλεις το χεράκι σου, πάνω σε ένα σπίρτο δεν μπορεί να βάλεις το χεράκι σου, διότι καίεσαι. Πόσον μάλλον εκείνον το αιώνιον πυρ. Δι' αυτό ο φόβος της κολάσεως απομακρύνει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Ποιος είναι το κακό, ποιος θα είναι δύνατο να είτο μέσα σε ανθρώπους, ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι δεν εγνώριζαν τον Θεό, και αν τον εγνώριζαν δεν τον ήθελαν? Είναι τούτο το οποίο ακριβώς ζούμε σήμερα, αδελφοί. Αυτό το οποίο ζει η δική μας ύπαρξη, η ζωή μας, μέσα σε αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν τον Θεό και δεν τον αναγνωρίζουν. Γνωρίζουν τον Θεό αλλά δεν ποιούν το θέλημά του. Το κακό ή το καθολικό ή το παμπάλαιο και έγινε φύσης των άνθρωπων. Έγινε πλέον ο βραχνάς, οι αλυσίδες οι οποίες έδαιναν τον άνθρωπο τότε. Πολύ δυνατό είτο εις την γη και ο θρόνος του αιωσφόρου. Εν θυμηθείτε τον Κύριό μας όταν ενίστευσε 40 μέρες επάνω εις το όρος το Σαραντάριον, όπως ονομάστηκε τα ταύτα. Εκεί όταν επίνασεν, ο διάβολος παρουσιάστηκε και είπε στον Κύριό μας, εγώ είμαι, λέγει, ο κυβερνήτης του κόσμου. Εάν πέσεις και με προσκυνήσεις θα σου τον δώσω, λέει. Και το απήντησε ο Κύριός μας ότι
τον Θεό σου θα λατρεύσεις και τον Θεό σου θα προσκυνήσεις. Όλοι οι άνθρωποι ήσαν υποδουλωμένοι εις την φθοράν των θάνατων, την καταδίκην της κολάσεως και ουδής δύνατο να σωθεί. Ο Θεός εκ του ουρανού ακριβώς είδε τον κόσμο του, ελυπήθη τον κόσμο του και είδε ότι ήταν έτοιμος και αγωνιούσε να έβρει τη λύτρωση, διότι πάντες εξέκλεινον έφυγαν όλοι από τον Θεό. Άμα ηχριώθησαν, έγιναν άγριοι άνθρωποι, αγρίεψαν. Ουκέ στην ποιόν Χριστότητα, ουκέ στην αιωσιονός. Όλοι έπρακταν το κακό. Αυτή ήταν η ζωή τότε, όταν ο Πανάγαθος Θεός έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Εκείνα τα οποία δημιούργησε ο διάβολος επάνω στη γη, δηλαδή τα είδωλα, όλοι οι ναοί των ειδώλων, όπου είχαν σκεπασμένη την γη ολόκληρον, όλα αυτά ο Θεός τα είδε και δεν άντεξε περισσότερο να βλέπει το παιδί του, το οποίο να δημιούργησε τον άνθρωπο, να ευρίσκεται μέσα σε αυτή την πλάνη. Και θέλησε να ιδρύσει την Εκκλησία του επάνω στην γη. Η μέρα κατά την οποία δημιουργήθηκε η Εκκλησία του Χριστού μας, την οποία απολαμβάνουμε και τα μυστήρια τα οποία έχει δώσει ο Θεός εις εμάς, είναι η μέρα της Πεντηκοστής. Είναι αυτό το οποίο πάντοτε παρακαλούμε τον Θεό και τον ευλογούμε και λέγουμε ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλληλείς αναδείξας και δι' αυτόν την οικουμένη της αγενεύσας. Δημιούργησε την Εκκλησία του ο Χριστός μας, έδωκε τα μυστήρια στην Εκκλησία του, έσωσε τον κόσμο. Επάνω σε μίαν πίμνη την οποία ακριβώς έβλεπε ο Κύριός μας, έπρεπε να συναχθούν όλα τα απολωλώτα πρόβατα. Θα βλέπουμε τον κόσμο ακριβώς όπως τον βλέπουμε και αυτή τη στιγμή, να τρέχουν δεξιά και αριστερά για να έβρουν γαλήνη, να έβρουν ανάπαυση, να έρθει ο ύπνος στα μάτια τους, να έρθει η ησυχία της συνειδήσεως, απολωλώτα πρόβατα. Και ο Κύριος μας δια να δώσει στον άνθρωπο τη σωτηρία, δημιούργησε την Εκκλησία του. Την Εκκλησία η οποία έμελε να εξαφανίσει τα είδωλα επάνω στην γη και να ιδρυθεί η ίδια ως αρχή και τέλος τούτου του κόσμου. Έμελε να κηρυχθεί μια νέα διδασκαλία ενάντια στην φιλοσοφία του κόσμου. Να κάνει στην αρετή τους ανθρώπους επιγείους αγγέλους. Όσοι τηρούν τα συντολά του Θεού δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνον άγγελοι επάνω στην γη. Όσοι τηρούν την αρετή και φυλάττουν την αρετή δεν είναι τίποτε άλλο ή μη μόνον άγγελοι επί της γης. Η κακία έμεινε μόνον εις τους δαίμονας. Έμελε με λίγα λόγια ο κόσμος που εγείρασε στην αμαρτία να ανακαινιστεί στην αγιότητα, να γίνει άλλος κόσμος, να αλλάξει η πίστη, να αλλάξει η ζωή του ανθρώπου. Και άλλαξαν αληθινά. Μόνος ο ύψιστος όμως, όπου δεν έχει χρία από κανένα, ούτε έχει την ανάγκη να τον βοηθήσει κανείς για να κάνει ό,τι βούλεται, ή δύνατο να κάνει αυτό το θαυμαστό έργο επάνω στον κόσμο, δηλαδή την Εκκλησία του. Κανείς άλλος δεν είναι δύνατο. Ποιος από τα χτίσματα είναι δύνατο να εμφανιστεί και να σώσει τον κόσμο, να ιδρύσει την Εκκλησία, την οποία ίδρυσε ο Κύριος με το αίμα του επάνω στο Σταυρό,
να διδάξει την πίστη αυτήν την οποία έχουμε σήμερα και ακούμε αυτά τα λόγια τα οποία γεμίζουν την ψυχή μας και μας δίνουν δύναμη, ελπίδα, παρηγορία. Δεν κατέβει από τους ουρανούς ούτε άγγελος, ούτε αρχάγγελος με μία δύναμη υπερφυσική και με μία εξαίσιον θαυματουργία. Μόνον ο Κυριός μας ήτο, αυτός ο οποίος δημιούργησε αυτήν την πίστη την οποία έχουμε. Δεν σηκώθηκε πάνω στην γη ένας αντριωμένος στρατιώτης ή ένας σοφός ρήτορας ή ένας ένδοξος πλούσιος για να αναγκάσει και να καταπίσει και να σύρει τους ανθρώπους της μίαν πίστην καινούρια την οποία δεν εγνώριζαν τότε. Με τον φόβο των αρμάτων να επιβάλλει την πίστη ή με την τέχνη της ευολωτίας, της ρητορίας να φέρει τον κόσμο κοντά στην αληθινή πίστη ή με το πλήθος των δωρεών να κάνει δωρεές, δηλαδή πάνω στη γη για να πείσει τον κόσμο να ακολουθήσει το ορθόν. Όλον το εναντίον, λέγει ο Μακάριος Παύλος, δημιούργησε ο Θεός με την ειδική του πανσοφία όταν επήρεν από τον κόσμο όλα τα αδύνατα. Όλον αυτόν τον κόσμο ο Θεός τον κατέσχαινε και δίδαξε ανθρώπους αμαθείς. Ο ίδιος ο Θεός δίδαξε ανθρώπους οι οποίοι δεν γνώριζαν γράμματα. Για να νικήσει του κόσμου την δύναμη διάλεξε ανθρώπους ασθενείς που δεν είχαν δύναμη. Για να ταπεινώσει τον κόσμο την υπερηφάνεια διάλεξε ανθρώπους εξουθενωμένους. Τι θα πει αυτή η λέξη? Ανθρώπους οι οποίοι τους κατηγορούσαν οι πάντες. Ήσαν Ιουδαίοι. Το όνομα Ιουδαίος ήταν ένα μισητό όνομα όπως είναι αυτή τη στιγμή ο Εβραίος. Βλέπετε όπου και να πάνε οι Εβραίοι σε όλο τον κόσμο τους μισεί ο κόσμος. Διότι οι ίδιοι καταράστησαν τον εαυτόν τους και είπαν ότι το αίμα αυτού λέγει εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Όπου και αν βρίσκονται Εβραίοι αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος τους μισεί. Και τότε οι Ιουδαίοι οι οποίοι ήσαν εκείνοι οι οποίοι έδωκαν τους μαθητές ήσαν ένας λαός μισητός, εξουθενωμένος κόσμος. Για να καταργήσει του κόσμου αυτά τα οποία είχε διάλεξε από το ουδέν και δημιούργησε. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι τα μωρά του κόσμου εξελέξατε ο Θεός, λέγει, ή να τους σοφούς κατασχύνει και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατε ο Θεός ή να κατασχύνει τα ισχυρά και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενωμένα εξελέξατε ο Θεός και τα μη όντα, εκείνα τα οποία δεν υπήρχαν, ή να τα όντα καταργήσει για να καταργήσει αυτά τα είδωλα τα οποία υπήρχαν. Αυτό έκανε ο Θεός όταν δημιούργησε την Εκκλησία του αυτήν την οποία εμείς απολαμβάνουμε και έχουμε. Και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι εξουδενωμένοι, εξουθενημένα πλάσματα πάνω στην γη? Άνθρωποι Ιουδαίοι, όπου θέλει να υπεί το όνειδος και το εξουθένημα των όλων των εθνών. Ήσαν αλλοιήσεις στην επαγγελία, δηλαδή το επάγγελμά τους ήταν ψαράδες. Ήσαν αγράμματοι και πένιτες, διότι ο ψαράς, λέγει ο λαός, ότι το πιάτο του είναι 11 φορές αδιανό και μια φορά γεμάτο. Πηγαίνει, δεν πιάνει, πηγαίνει, δεν έχει ψάρια. Και αφού κοπιάσει επί αρκετό χρονικό διάστημα, μια φορά ο Θεός του δίδει και ψάρια για να έχει τη δυνατότητα να ζήσει. 12 εις των αριθμών ήσαν εκείνοι τους οποίους σε διάλεξαν ο Χριστός. Πολλά ολίγοι, δεν ήσαν πολλοί. Τούτοι ήσαν εκείνοι τους οποίους αδιάλεξαν ο Θεός για να υπάγουν να κηρύξουν στον κόσμο το Ευαγγέλιον Του. Εκάλεσε, λέγει, τους 12 Αποστόλους και έδωκε να αυτής εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε αυτά εκβάλλει και θεραπεύει πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν.
Όταν ονομάζουμε μαλακίαν εδώ το Ιερόν Ευαγγέλιον, οι άπιστοι, οι σαρκολάτρες, οι διαστρεβλωμένοι χαρακτήρες, μόλις ακούσουν αυτήν τη λέξη μαλακία, δεν γνωρίζουν τι θα πει. Και αμέσως, επειδή είναι πονηροί, διαστρέφουν τη λέξη αυτήν και την φέρουν στα μέτρα τους, δηλαδή στα σαρκικά και τα αμαρτωλά. Μαλακία σημαίνει, αδερφοί μου, ασθένεια μικρά. Υπάρχουν ασθένειες φοβερές, υπάρχουν ασθένειες και μικρές. Δηλαδή όταν έχεις ένα κεφαλόπονο, όταν έχεις μια ανορεξία, όταν έχεις ένα πόνο στα έντερα, όταν έχεις κάτι το οποίο σου κόβει την δύναμη να χαρείς, να γελάσεις, αυτό ονομάζεται ασθενικιά ανάξια λόγου ασθένεια. Και το Ιερόν Ευαγγέλιον την ονομάζει μαλακία. Πάσαν νόσο λέγει και πάσαν μαλακία. Νόσους δηλαδή φοβερές αρρώσκες και μικρές, ελάχιστες. Αυτό ονομάζει το Ιερόν Ευαγγέλιο. Πλην όμως ο άνθρωπος πώς μπορεί να το ερευνήσει αυτό εφόσον δεν έχει ακούσει λόγον Θεού. Θυμούμαι μια ημέρα όταν με κάλεσαν κάπου και είχαν τα νεαρά τα αυτά τα παιδιά τα οποία το μυαλό τους είναι πάνω στο σαρκείο. Όταν εδιέβασα εις τον αγιασμό αυτήν τη λέξη, ήρθαν να γελούν και να τρέχουν μέσα στο σπίτι να κρυφτούν. Τι να τους κάνεις, άνθρωπος μέσα στο σκότος, τι να δει, δεν βλέπει τίποτε. Δεν ξέρει τι λέγει το Ευαγγέλιο, δεν το ερμηνεύει, δεν ήκουσε λόγον Θεού. Φαίνεται μου όμως ότι όταν ο Κύριος διάλεξε αυτούς τους 12 Αποστόλους και τους έστειλε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, να κατεβαίνουν από το υπερόν της Ιερουσαλήμ, εκεί όπου έγινε το μυστικό δείπνο, να ετοιμάζονται για να υπάγουν ποιος στο ένα μέρος και ποιος στο άλλο μέρος της γης. Εάν τους ρωτήσουμε, σταθείτε λίγο να σας δούμε, ο Γαλιλαίοι μαθητέ, σταθείτε λίγο να μιλήσουμε. Να μας πείτε τι είναι το έργο που επιχειρείτε να κάνετε. 12 άτομα, 12 πλάσματα εκλεγμένα από τον Θεό. Τι πάτε να κάνετε, ποια είναι η εργασία σας. Αποκρίνονται και λέγουν, είμεθα απεσταλμένοι να υπάγουμε στη Ρώμη. Εκεί είναι ο θρόνος και η βασιλεία όλου του κόσμου. Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, αυτή η οποία συνέτριψε όλους τους πρώτους πιστούς χριστιανούς και γέμισε τον ουρανό με μάρτυρας. Ποιος θα πάει εις τας Αθήνας, όπου είναι η καθέδρα της Σοφίας και της υπάρξεως όλων των γραμμάτων. Ποιος θα πάει στους Ινδούς, οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή ένα δισεκατομμύριο κόσμος, για να κηρύξει εκεί την πίστη και το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ποιος θα πάει στα έθνη τα βάρβαρα και τα άγρια. Πηγαίνουν, αδερφοί μου, οι Ιεραπόστολοι μέσα στην Αφρική, μέσα στους ανθρώπους οι οποίοι τρώγουν τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι κανίβαλοι, και πηγαίνουν για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και εκεί τους τρώγουν οι ανθρωποφάγοι. Τους παίρνουν και τους κατατρώγουν με τα δόντια τους. Σε αυτά τα άγρια, τα έθνη, ποιος θα πάει να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Εις τα έσχατα της Οικουμένης μας θέλει ο Κύριος μας, λέγει, να κηρύξουμε. Να διώξουμε μακριά από την γη την θρησκεία εκείνη την οποία επίησαν οι άνθρωποι για να προσκυνήσουν τα άψυχα. Να δεχτούν μια νέα πίστη. Να πιστεύσουν στον Θεό των αληθινών, ο οποίος γεννήθηκε ο άνθρωπος και ο οποίος γεννήθη από μια μητέρα Αγία, η οποία είναι το Παρθένος
και πρώτου τόκου και μετά των τόκων, πράγμα το οποίο δεν υπήρξε επάνω στην γη, ούτε θα υπάρξει άλλο. Έναν άνθρωπο να πιστέψει ο κόσμος, ο οποίος παρουσιάστηκε εμπρός εις τον Πιλάτον με τα αίματα, με τα σπληγάς, γυμνός και χτυπημένος από την κακία του ανθρώπου. Να πιστέψω σε έναν άνθρωπο ο οποίος σταυρώθη επάνω στον σταυρόν, ο οποίος ήταν κατηγορούμενος ως ληστής εν μέσω δύο ληστών, ο οποίος αφού απέθανε ανεστήθη, ανέβη στους ουρανούς και από τους ουρανούς μέλη να κατεβεί για να κρίνει όλον τον κόσμο και όλο το γένος το ανθρώπινον. Εις αυτά πηγαίνετε, εάν τους ερωτήσουμε, απαντούν ναι, εκεί πηγαίνουμε. Να καταπίσουμε τους ανθρώπους δια την αγάπη και την πίστη αυτού του εσταυρωμένου. Και έρχεται ο ποιητής και λέγει, κουρασμένοι στρατοκόποι, «Σεις που τρέχετε στους δρόμους, τι να ζητείτε? Φως ζητούμε, φως διαβάτη, και όλο περπατούμε». Πήγαμε στη Ρώμη, λέγει, να βρούμε το φως, δεν το βρήκαμε. Πήγαμε στην Αθήνα, δεν το βρήκαμε. Στας πόλεις αυτάς των γραμμάτων. Και ανεβήκαμε στον Γολγοθά και φτάσαμε στο Σταυρό και εκεί ήταν το φως. Εκεί ήταν η παρηγοριά. Εκεί ήταν η ελπίδα. Πηγαίνουμε να κηρύξουμε στον κόσμο να αρνηθούν τα του κόσμου. Βλέπετε αυτή τη στιγμή φωνάζουμε και λέγουμε αρνηθείτε τον κόσμο. Το φωνάζουμε πολύ στις γυναίκες. Αρνηθείτε τη μόδα. Ποια γυναίκα αρνείται τη μόδα? Εφόρεσε ο διάβολος το παντελόνι σε όλες τις γυναίκες. Δεν έμεινε γυναίκα χωρίς να φορέσει το παντελόνι, τα ρούχα του ανδρός, και να δείχνει το σώμα της στους δρόμους. Εγύμνωσε την ανθρωπότητα ο διάβολος, εκείνος ο οποίος εγύμνωσε τον δαιμονισμένο μέσα στο κημητήριο, στο νεκροταφείο των γεργεσινών. Η Μάτιο λέγει ούκαι να διδίσκετο και εν οικία ούκαι έμενε αλλέντης μνήμαση. Έμενε μέσα στα μνήματα. Σήμερα ακριβώς βλέπουμε την ίδια σκηνή, να είναι ο κόσμος δαιμονισμένος, να μην μένει στο σπίτι του, να γυρίζει στα καταγόγια και τα υποχθόνια τούτου του κόσμου, μέσα στις αμαρτίες και στις παραλυσίες, μέσα στα ναρκωτικά και τον θάνατο, για να έβρει παρηγοριά. Πηγαίνουμε να πούμε στον κόσμο να αρνηθούν τα των οικείων, να αρνηθούν τους γονείς οι οποίοι δεν θα πιστεύουν στον Χριστό, να αρνηθούν τους αδελφούς οι οποίοι δεν θα πιστεύουν στον Χριστό, να αρνηθούν εκείνους οι οποίοι δεν θέλουν το φως και να ακολουθήσουν το φως του αληθινών, την ιδία την ζωή. Πηγαίνουμε να διδάξουμε, φωνάζουν εκείνοι οι 12, την πτωχία και την καταφρόνηση από όλους τους θησαυρούς και όλες τις βασιλείες του κόσμου. Και μην ξεχνάτε, αδερφοί μου, ότι αυτά στα σημέρα η Εκκλησία μας έδωκε το μέγα χάρισμα της αρχιεροσύνης εις έναν εκλεκτό λειτουργών, ο οποίος ήταν μέλος της ΝΑΣΑ στην Αμερική. Και όταν είδαν αυτά τα οποία βλέπουμε εκείνες όλες τις εξελίξεις της επιστήμης,
όταν είδαν τα δημιουργήματα του Θεού, αρνήθηκαν τα πάντα, έφυγε, ήρθαν στην Ελλάδα, πήγαινε στο Άγιο Όρος, έγινε το μοναχός και από εκεί εστάλην ένα μοναστήρι εδώ του Αγίου Όρους που λέγεται Ανάληψης και η Εκκλησία τον διάλεξε ως εκλεκτόν και του έδωσε το αρχιερατικό αξίωμα να γίνει αρχιερεύς. Έγινε αρχιερεύς στα μέρη αυτά που είναι τα Σπάτα, που είναι όλοι οι μάγοι. Και αυτές τις μέρες θα πιάσουν αυτοί πάλι να πιούν αίμα. Αυτές τις μέρες ετοιμάζονται να κάνουν βουντού μαγείες, που σημαίνει να πιούν αίμα ανθρώπινο. Ποιο θα βρούνε μπροστά, ποιο παιδί στον δρόμο θα αρπάξουν τώρα, ποιο παιδί θα βρούνε έρημο εγκαταλελειμμένο να τρέχει δεξιά και αριστερά για να το αρπάξουν, να το θυσιάσουν στους δαίμονες για να πιούν αίμα. Εκεί τον έστειλε ο Θεός μας και ήθε να του δώσει δύναμη να καταπνικήσει αυτόν τον δαίμονα και να πει όλοι οι ιερείς να διαβάζουν τον κόσμο εναντίον του διαβόλου. Όχι εκείνους που διαβάζουν να τους κατατρέχουν. Πάμε να κηρύξουμε, απαντούν οι μαθητές, την σκληραγωγία και την καλοπέραση. Πηγαίνουμε να διδάξουμε την νηστεία και την σκληραγωγία. Πάμε να διδάξουμε να αγαπούνται οι άνθρωποι, να αγαπώνται ο ένας με τον άλλον. Να αγαπούν τους ιδίους τους, τους εχθρούς. Να απαλλάττονται από τα σύβρις και να δίδουν ευχάς. Να φεύγει το μίσος από μέσα των και να ευεργετούν τους εχθρούς των. Αυτά πηγαίνουμε να διδάξουμε. Πηγαίνουμε να κηρύξουμε αυτήν τη διδασκαλία όχι σε βασιλείς και στρατάρχας του κόσμου και πλανητάρχας του κόσμου, όχι σε ρήτορας και φιλοσόφους, αλλά εάν ακούσουν και αυτοί, εκείνο το οποίο απομένει είναι να ρίψουν τα σκύπτρα και τα γαλόνια τα οποία τους έδωσε ο κόσμος και να πάρουν στο χέρι των σταυρών, όπως εδίδαξε ο Θεός ο ίδιος τον Μέγα Κωνσταντίνον όταν πήγαινε εναντίον των εχθρών, του έδωσε ο Θεός στον ουρανό τον τίμιο σταυρόν και του είπε μόνο με αυτό θα νικήσεις, εν τούτο νίκα. Και τούτο επήρε η Ελλάδα μας και έχουμε ως σημαία μας αυτόν τον τίμιο σταυρόν, ο οποίος δεν ξέρουμε αν θα αντέξει στο πέρασμα αυτής της καταστροφής που λέγεται Ενωμένη Ευρώπη. Όπως δεν εστάθηκε η δραχμή μας, πολύ φοβούμε ότι δεν θα σταθεί ούτε και η σημαία μας. Τώρα αυτά στα σημέρας προσπαθούν να κάνουν σύνταγμα, λέγει, να κάνουν νόμος, λέγει, διόλους οι οποίοι είναι στην Ευρώπη. Και το πρώτο το οποίο θέλησαν να διώξουν από μέσα, να μην υπάρχει το όνομα Χριστιανός. Και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να επιβάλλουν σύνταγμα. Θα μας αφήσουν τον Τίμιο Σταυρό να τον βλέπουμε? Δεν θα μπορέσουν, ό,τι και αν κάνουν. Ο Έλληνας είναι εκείνος ο οποίος θα παλέψει. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός είναι εκείνος ο οποίος θα παλέψει. Είναι εκείνος ο οποίος θα νικήσει το κράτος του Αντιχρίστου. Πηγαίνουμε, λέγουν οι μαθητές, να υποτάξουμε τον κόσμο εις τον εσταυρωμένον θριαμβευτήν. Πηγαίνουμε να φέρουμε εις τον κόσμο άλλη πίστη και άλλη ζωή, να κάνουμε τον ειδωλολατρικό κόσμο χριστιανικών, τον ασεβή κόσμο Άγιον.
Εμείς σήμερα μόνο 12 απαντούν. Και εμείς ρωτούμε, πού είναι τα όπλα σας? Εκείνος που μας στέλνει απαντούν, μας παραγγέλνει να μην πάρουμε στο χέρι μας ούτε ένα ραβδί, για να μην κατηγορηθούμε ότι εχτυπούσαμε τον κόσμο και τον βασανίζαμε για να ακολουθήσουν την πίστη. Δεν παίρνουμε ούτε χρήματα μαζί μας, για να μην πούν ότι πληρώνουμε τον κόσμο να μας ακολουθήσει. Είμαστε πάμπτωχοι, δεν έχουμε υπάρχοντα τίποτε. Όσα είχαμε τα αφήκαμε και ακολουθήσαμε εκείνον τον διδάσκαλον, ο οποίος εκήρυται νέα θρησκεία. Μα έχετε τη δύναμη να μιλάτε? Είστε ρήτορες, μα δεν ξεβρώμε γράμματα. Πώς θα πείσετε λοιπόν τον κόσμο? Θα μας δώσει εκείνος ο οποίος μας στέλνει τη δύναμη. Θα μας δώσει να δεχτεί ο κόσμος δόγματα παράδοξα. Να αγαπήσουν τον φυσικό λόγο. Δεν ξεύρουμε τη σοφία του κόσμου. Δεν ομιλούμε άλλη γλώσσα από αυτήν την οποία εγεννηθήκαμε και μάθαμε. Και πού πηγαίνετε να κηρύξετε? Σε όλο τον κόσμο. Και τι θα κάνετε? Εμείς δεν θα ρούμε σε καμία ανθρωπίνη δύναμη να απαντούν οι 12 εκείνοι. Παρά στην δύναμη του διδασκάλου, ελπίζουμε να κατορθώσουμε με αυτήν τη δύναμη τα πάντα. Ή ο Θεός με θυμών ουδείς καθημών. Ελπίζουμε εις τον ενδυναμούντι μας Χριστόν αυτά τα οποία εκατόρθωσαν ήσαν τα κατόρθωτα. Τώρα τι γίνεται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία? Από τέθηκαν αρχήν εγεννήθηκε η Εκκλησία. Με τέτοια όργανα επλάστη η Εκκλησία την οποία έχουμε. Καθώς λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι η δεξιά του Κυρίου επίησε δύναμη. Όχι αγγέλου, όχι ανθρώπου, αλλά η πανσθενής, παντοδύναμος δεξιά του Θεού. Έβγαλε τον κόσμο από την απιστία και τον έβαλε στην πίστη. Έβγαλε εκ του μειόντος τον κόσμο και τον έβαλε στην αγκάλιν της χάριτος της Εκκλησίας. Ώστε η Ορθοδοξία μας, αδερφοί μου, εστερεώθη και είναι όλη Θεία και Αγία. Και η αρχή της είναι ο ίδιος ο Χριστός. Θα προσέξουμε ότι το σημερινό κήρυγμα μας έδωσε δύναμη να μείνουμε πιστοί άχρη θανάτου. Δεν έχουμε άλλο δρόμο να διαλέξουμε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος να τον ακολουθήσουμε. Εκείνος ο οποίος είναι ο δρόμος ο ισχυρός, ο ακατανίκητος, είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και εκτός της Εκκλησίας, ουκές τη σωτηρία. Έξω από την Εκκλησία του Χριστού δεν υπάρχει σωτηρία. Να μείνουμε κοντά στην πίστη την Αγία και να ακούσουμε το λόγο του Κυρίου μας, ο οποίος μας λέγει, μείνε παιδί μου πιστός άκρη θανάτου και δώσωσε τον στέφανον της ζωής. Αξίωσε μας Κύριε και δώσε μας να σταθούμε εκ δεξιών σου στην επουράνιον σου βασιλεία και χάρισε μας τον στέφανον της νίκης και την θέση την ουράνιον κοντά σου αιωνίως. Αμήν.